Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Από την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, πέφτει το επίπεδο συναγερμού στην Αχαΐα σε σχέση με την πανδημία. Ο νομός, τον υγειονομικό χάρτη, είναι κίτρινος, κάτι που σημαίνει ότι τα μέτρα προστασίας χαλαρώνουν μέχρι κάποιο βαθμό. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και καλά νέα, καθώς η Επιτροπή αποφάσισε ότι από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το επίπεδο συναγερμού μειώνεται στις ακόλουθες περιοχές. Οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Καρδίτσας, Λέσβου, Μυκόνου, Πέλλας και Σάμου, που ήταν στο επίπεδο 3, δηλαδή στο πορτοκαλί, μειώνουν το βαθμό συναγερμού τους και περνούν στο επίπεδο 2, δηλαδή στο κίτρινο. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. 12 όμως σήμερα τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Αχαΐα. Ναι, δεν κρύβουμε έφη ότι είμαστε προβληματισμένοι. Και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρούσματων που ανακοινώθηκαν σήμερα, 12 δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον για την περιοχή μας. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε να ανακοινώνεται ότι η Αχαΐα κατεβαίνει μια κατηγορία στο επίπεδο συναγερμού, μπαίνει στο κίτρινο. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επιστημονική εξήγηση. Θα ήταν ενδιαφέρον και πιστεύω για όλους μας να καταλάβουμε πώς έχει γίνει αυτή η υποβάθμιση της κατηγορίας, σε συνδυασμό βέβαια με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και μακάρι τα επιδημιολογικά στοιχεία να είναι τέτοια. Ίσως η Γενική Γραμματεία να έχει κάποια πιο φρέσκα στοιχεία από αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Και μακάρι να είναι έτσι τα επιδημιολογικά στοιχεία, γιατί αν μη τι άλλο αυτό θέλουμε. Προφανώς. Όμως πραγματικά και γιατροί προβληματίστηκαν από την εξέλιξη αυτή. Να πούμε όμως ότι μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέχρι τις 6 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, ο νομός παραμένει στο κόκκινο. Ναι, ο κόσμος να μην αποθαρρυνθεί και να μην ενθαρρυνθεί μάλλον για να... Στο πορτοκαλί, όχι στο κόκκινο. Να προχωρήσει περαιτέρω, να αφήσει τους περιορισμούς που ήξερε μέχρι σήμερα. Οι περιορισμοί αυτοί θα ελαφρύνουν από τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνω ότι για το Σαββατοκύριακο να ξέρει όλος ο κόσμος ότι από τις 12.30 μέχρι τις 5 το πρωί θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρούνια. Ήταν αναμενόμενη εξέλιξη αυτή να πέσουμε στο κίτρινο από το πορτοκαλί συναγερμό που ήμασταν. Με ποια κριτήρια έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες? Θεωρούμε ότι είναι επιδημιολογικά τα κριτήρια. Αλλά είχαμε 12 νέα κρούσματα σήμερα. Ο αριθμός παραμένει μεγάλος για την περιοχή. Κυρία Καρούνια, τα κριτήρια και το πώς από το 3 πάμε στο 2 ή από το 2 στο 3, το ασανσέρ αυτό το λεγόμενο, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν το ξέρω εγώ, δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν 17 κριτήρια που συνυπολογίζει η πολιτική προστασία όταν κατατάσσει τη μία περιφερειακή ενότητα στις διάφορες αυτές τις 4 βαθμίδες. Άρα συνεπώς εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό. Εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καταγράφω αυτά που βλέπω εδώ στην δικιά μου περιφερειακή ενότητα και βλέπω ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν από τα 9 που καταγράφαμε στα 12 σε διψήφιο αριθμό. Οι νοσηλευόμενοι έχουν φτάσει κοντά στους 20 και γενικά είναι μια κατάσταση δύσκολη αν συνυπολογίσουμε ότι ακόμα δεν έχουμε μπει στους κλειστούς χώρους το χειμώνα. Με κοντομάνικα είμαστε ακόμα, δηλαδή, περίπου. Είναι ρίσκολη αυτή η κατάσταση. Είναι ρίσκο, κύριε Μπονάνο, αυτή τη στιγμή να πέσουμε σε επίπεδο? Δεν ξέρω εάν το μήνυμα αυτό το οποίο είναι αμφίσιμο γίνεται καθαρό προς τους πολίτες. Δηλαδή αυτή η μεταβολή από το 3 στο 2 ή αύριο μετά στο 3 πάλι, αυτό το λεγόμενο ασανσέρ, αν είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να είναι εύκολο για τους πολίτες γενικότερα. Νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι είναι αμφίσιμο μήνυμα. Άλλους θα τους αποθαρρύνει, άλλους θα τους ενθαρρύνει ότι τελειώσαμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, βέβαια, προτιμότερο ήταν τα οριζόντια μέτρα πανελλαδικά. Δηλαδή, όταν παίρνουν μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας που αφορά τελικά το 70% του πληθυσμού,
όπως γίνεται παράδειγμα στη Γαλλία και πιο σκληρότερα μέτρα που πήρανε, προτιμότερο ήταν να ήταν οριζόντια τα μέτρα για όλη την Ελλάδα παρά για συγκεκριμένες ενότητες. Φοβάμαι ότι μέσα στη βδομάδα τα πράγματα αυτά μπορεί να μεταβληθούν. Μακάρι προς το καλύτερο, αλλά μπορεί να μεταβληθούν και προς το χειρότερο. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Δεν είμαι αυτός ο οποίος κρίνει, ο οποίος έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα, αυτά τα 17 κριτήρια που έχει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, για να μπορέσω να πω εάν είναι σωστά ή όχι. Ξέρω όμως να πω το εξής, ότι εμείς σήμερα προετοιμαστήκαμε μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή και με την καθοδήγηση και τον Περιφερειάρχη, τον κ. Φαρμάκη, προετοιμαστήκαμε σαν περιφερειακή ενότητα λόγω του κόκκινου να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα που χτες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και ήδη τα ελεκτικά μας όργανα, αφού κάναμε συσκέψεις και αφού ενώσαμε δυνάμεις και με την αστυνομία, είναι στους δρόμους για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία πρέπει να πω, πρέπει να τονίσω, ότι θα εφαρμοστούν τουλάχιστον προς κάθε κατεύθυνση, διότι προσωπικά για μένα και όντας άνθρωπος του χώρου της υγείας, βλέπω ότι ο κίνδυνος υπάρχει, παραμένει, κανένας δεν πρέπει να εφησυχάζει. Είμαστε σε μια δύσκολη καμπή. Με το κίτρινο όμως, κύριε Μπονάνο, ναι. Με το κίτρινο, ναι. Δεν έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12, 12:30 μέχρι τις 5 το πρωί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όπως το λέτε. Αυτό δεν ισχύει. Όπως επίσης η εφαρμογή... Σάββατο και Κυριακή βέβαια. Σάββατο και Κυριακή, ισχύει. Ισχύει. Το κίτρινο, να το ξεκαθαρίσουμε, ισχύει μέχρι τη Δευτέρα. Στο 2 πηγαίνουμε από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα. Σημερώματα της Δευτέρας, ναι. Την Δευτέρα λοιπόν το βράδυ, τη νύχτα, μετά τις 12, μετά τις 12.30, μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα στην Πάτρα. Ναι, μια χαρά. Σε όλη την Αχαΐα. Σε όλη την Αχαΐα. Κυκλοφορεί και ο κορονοϊός μαζί με εμάς. Και θα αρχίσει πάλι το κυνηγητό από σκάλες σε πλατεία και πάλι σε διάφορους χώρους που έχουμε εντοπίσει συνάθρησης. Το κοινό. Ποια μέτρα λοιπόν θα ισχύουν από την Δευτέρα που πέφτουμε στο 2, κύριε Μπονάνο? Ισχύουν αυτά που προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο στο κώδικα 2. Δηλαδή ότι από αυτά που είμαστε τώρα, η μάσκα παράδειγμα για... στους εξωτερικούς χώρους παντού που λέμε τώρα, θα ισχύει στους εξωτερικούς χώρους για τη συνάθρηση. Και φυσικά θα ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην ουσία δηλαδή αυτά είναι τα δύο σοβαρά μέτρα, όπως επίσης και το ωράριο των καταστημάτων. Θα κλείνουν στις 12.30. Η εστίαση θα κλείνει στις 12.30. Θα αρχίσει στις 10 δηλαδή. Εντάξει. Δεν θα ισχύει αυτό το 12.30, δεν θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας 12.30 με 5. Μάλιστα. Προβληματισμένο σας βλέπω, κύριε Μπονάνο. Κοιτάξτε, είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν κρύβει τις σκέψεις του και δεν κρύβει αυτό που εισπράττω γενικά από την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι όρημη, προετοιμασμένη να πειθαρχήσει σε συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστούν για να έχουμε μια καλή προοπτική στο τρίμηνο το δύσκολο που έρχεται. Αν θέλετε, και η επικοινωνία που είχαμε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας είναι ότι επιμένει να εφαρμοστούν τα μέτρα και ελεκτικοί μηχανισμοί όπως ακριβώς επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Φοβάμαι μόνο σας, γι' αυτό με βλέπετε προβληματισμένο, τι μήνυμα θα δώσουμε από Δευτέρα στους πολίτες όταν από το 3 πάμε στο 2, μην τον παρερμηνεύσουν, μην νομίσουν δηλαδή ξαφνικά ότι η περιφερειακή μας ενότητα βρέθηκε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Το έχω τονίσει από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις και συνομιλίες που έχουμε κάνει και ιδιαίτερα στο κανάλι σας, το οποίο και ευχαριστώ για την άνεση που μου δίνει, ότι το φαινόμενο αυτό της πανδημίας είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο αλλάζει από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Γι' αυτό αυτά που λέμε σήμερα μπορεί να μην ισχύουν αύριο. Αλλά φοβάμαι όμως, ότι λόγω της επικοινωνίας που έχουμε, της συχνής επικοινωνίας με την Αθήνα, η οποία από ό,τι καταλαβαίνετε είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι είμαστε εμείς, και λόγω της, το ότι η Πάτρα είναι μια φοιτητού πολύ με αρκετό νέο κόσμο με δυναμισμό, φοβάμαι ότι μπορούν τα επιδημιολογικά δεδομένα να επιδεινωθούν.
Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι τους αρέσει η τρομολαγνία ή τους αρέσει να προβλέπουν κακά κτλ. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο πραγματιστής και στηρίζομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα, στηρίζομαι στην ανάγνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το πώς προχωράει εδώ πέρα στην περιοχή μας, το τι ανάγκες έχει και το τι μπορεί να καλύψει. Όλα αυτά λοιπόν όταν τα διαβάζω σε πρώτη ανάγνωση μου λένε ότι τα πράγματα τους επόμενους τρεις μήνες θα δυσκολεύσουν. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακόμα και το επίπεδο 2 το οποίο έτσι έχει η πολιτεία κατατάξει στην περιφερειακή μας ενότητα δεν πρέπει να μας δίνει διαφορετικές ερμηνείες. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή, κινδυνεύουμε όλοι. Να το τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν άτρωτοι. Μην νομίζει η νεολαία μας ότι σφίζει από υγεία και είναι άτρωτη, διότι το 40% των τελευταίων κρουσμάτων στην περιοχή μας ήταν στην ηλικιακή γκάμα από 18 έως 39 ετών. Συνεπώς δεν ξέρει κανένας πώς θα αντιδράσει στον κορονοϊό ο οργανισμός του και άρα ας είμαστε συγκρατημένοι και ας εφαρμόσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας ευλαβικά θα έλεγα. Θα δούμε λοιπόν, να σε ευχαριστήσω κύριε Μπονάνο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ κύριε Μπονάνο. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, την ίδια ώρα κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η λίστα με τα άτομα νεαρής ηλικίας που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Οι ειδικοί εφιστούν για ακόμα μια φορά την προσοχή όλων. Στο μεταξύ, από την ερχόμενη εβδομάδα οι πολίτες της Πάτρας θα έχουν την ευκαιρία να υποβληθούν σε γρήγορα τεστ για τον κορονοϊό. Τα σημεία που θα γίνονται θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον Δήμο και στόχος είναι από τα τυχαία δείγματα να διαπιστωθεί το μέγεθος της εξάπλωσης του ιού στην κοινότητα. Γρήγορα τεστ για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού και στην Πάτρα από την ερχόμενη εβδομάδα. 1500 rapid test έχουν φτάσει στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, στο Μεγαλέξη συγκεκριμένο, από τον ΕΟΔΗ, τα οποία σε συνεννόηση με το Δήμο Πατρέων θα επιχειρήσουμε από εβδομάδα συνεργεία μας να εγκατασταθούν σε τρία σημεία της πόλης. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει διαδοχικά ή αν θα γίνει ταυτόχρονα. Να πάρουμε δείγματα, τυχαία δείγματα από την κοινότητα για να δούμε πώς κινείται η πανδημία μέσα στην κοινότητα, γιατί αυτό είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο, να δούμε ποια είναι η διασπορά του ιού και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της. Η διαδικασία είναι απλή. Τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και θα λαμβάνουν τυχαία δείγματα από πολίτες. Η απάντηση για το αν είναι κάποιος θετικός ή αρνητικός θα δίδεται μέσα σε 10 λεπτά. Στόχος είναι από τον έλεγχο να διαπιστωθεί τι συμβαίνει αναφορικά με την εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. Την ερχόμενη Τρίτη πιθανότατα θα ανακοινωθούν τα σημεία στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που θα δοθεί από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και τον Δήμαρχο Πατρέων. Ήδη στο νοσοκομείο του Ρίου έχουν φτάσει 2.000 rapid test, αποκλειστικά για χρήση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Θα υποβάλλονται σε αυτά ειδικές ομάδες όπως καρκινοπαθείς, άνθρωποι που επιβάλλεται να χειρουργηθούν και όσοι χρειάζονται για σοβαρό λόγο απάντηση άμεσα. Στο μεταξύ μειώνεται και ο μέσος όρος των νοσηλευμένων με κορονοϊό στο νοσοκομείο αναφοράς. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έχουμε έναν συμπολίτη μας ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη μέθα COVID και έχουμε αυτή τη στιγμή και 17 άτομα στην νοσηλεία COVID. Μεταξύ αυτών, όπως είπατε, είναι και ένας 14χρονος, αλλά δεν είναι μόνο 14χρονος, είναι και πιο μικρότερες ηλικίες, έχουμε 30, 33, 40, 45 ετών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει κατέβει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευμένων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο μέσος όρος ηλικίας που ήταν στο πρώτο στάδιο της πανδημίας. Εκεί μιλάγαμε για ανθρώπους που ήταν κοντά στα 70-75 έτη και αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μικρότερες ηλικίες. Για ακόμα μια φορά ο διοικητής απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω πραγματικά ανθρώπινα και μόνο να απευθύνω μια έκκληση προς όλους και να πω ότι πρέπει να τηρούν αυτά τα οποία έχουν πει οι επιστήμονες, αυτά που έχουν πει οι λοιμοξιολόγοι. Και τι είναι? Τρία απλά πράγματα. Χρήση της μάσκας μέσα έξω σε όλους τους χώρους, κοινωνική αποστασιοποίηση και καλή καθαριότητα. Θα έλεγα ότι αυτά τα τρία πράγματα είναι
το εμβόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ηλία. Εκεί θα μιλήσουμε με την συνάδελφο Ράνια Τζαβάρα, καθώς στην περιοχή Πανόπουλο η κάτοικη είναι ανάσταση λόγω κορονοϊού. Ράνια, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσύ. Καλησπέρα. Θα κάνω μια μικρή διόρθωση. Πανόπουλο δεν είναι το χωριό που έχει τα κρούσματα, είναι το χωριό που πηγαίνουν τα παιδιά οι επαφές του πρώτου κρούσματος στο σχολείο. Το χωριό που έχει τα κρούσματα είναι το Κακοτάρι. Είναι ορεινό χωριό του Δήμου της Πανθιάς Ολυμπίας. Μάλιστα. Στο Κακοτάρι, λοιπόν, και είχαμε και τον 14χρονο να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, Ράνια. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο 14χρονος είναι γιος του κληρικού, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό την Δευτέρα. Τόσο ο ίδιος όσο και η πρεσβυτέρα. Έχει δύο παιδιά ο ιερέας. Ο μικρός διαγνώστηκε δύο μέρες μετά. Αμέσως τα παιδιά δεν πήγαν στο σχολείο. Μόλις κατάλαβαν ότι ο πατέρας τους είναι θετικός, έμειναν στο σπίτι. Έγιναν τα τεστ. Ο μικρός παρουσίασε πυρετό προχθές το βράδυ. Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου στο νοσοκομείο του Ρίο Πατρός, που είναι νοσοκομείο αναφοράς. Υπήρξε σήμερα κάποια αναστάτωση, ωστόσο ο πυρετός, από ό,τι μας είπαν και οι γιατροί και στα ρεπορτάζ, και ενδεχομένως αύριο να πάρει και εξιτήριο. Όλα καλά λοιπόν για τον 14χρονο. Επικρατεί μια αναστάτωση στην περιοχή εκεί, γιατί δεν ξέρουν πόσο καιρό πριν το παιδί είχε νοσήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση όσον αφορά τις στενές επαφές του. Εδώ μπαίνει και η κινητοποίηση που είχε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Μπορούμε να πούμε άμεση, με ποια έννοια. Δεν περίμεναν τον ΕΟΔΗ με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το στυλ, πείτε στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και θα σας πούμε εμείς τι θα κάνετε. Στείλτε mail και θα δούμε. Έγιναν άμεσα σήμερα από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με δική του πρωτοβουλία σε συνεργασία με ιδιωτικό εργαστήριο, πιλάντα τουλάχιστον τεστ στις στενές επαφές του μαθητή και των συμμαθητών του. Δεν σε ακούμε καλά, Ράνια. Δεν ξέρω αν η γραμμή δεν είναι καλή. Τώρα σε ακούμε. Έγιναν τεστ και στους συμμαθητές του, στις στενές επαφές, αλλά και σε καθηγητές και ταυτόχρονα απολυμάνθηκες. Και στα δύο τα χωριά και στο Πανόπουλο. Το θέμα είναι έφυγε ότι τα παιδιά όλα του σχολείου Πανόπουλου Γυμναστήριου μεταφέρονται με ένα λεωφορείο. Εκεί υπάρχει και ο φόβος ότι μπορεί να υπάρχει διασπορά. Θα το δούμε αύριο που θα βγουν τα αποτελέσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ θα βγουν αύριο το μεσημέρι. Οπότε αύριο το μεσημέρι θα γνωρίζουμε. Εν τω μεταξύ αλλάζει επίπεδο συναγερμού και ο νομός Ηλίας, Ράνια, από τη Δευτέρα. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε ως κεραυνός ημιθρία στην Ηλία. Θα δούμε δεδομένο ότι με μια μέρα που είχαμε νέα κρούσματα, την επόμενη 3, την επόμενη 2, σήμερα 3, ακούσαμε τον κύριο Χαρδελιά να λέει ότι ανεβαίνουμε επίπεδο. Και από το πράσινο πηγαίνουμε στο κίτρινο. Δεν γνωρίζω ακόμη για ποιο λόγο έγινε αυτό. Μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Όπως και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο πέσαμε ένα επίπεδο στην Αχαΐα. Να σε ευχαριστήσω, Ράνια. Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία πάντως που να δείχνουν στοιχεία. Μπορεί κάποιοι να ξέρουν κάτι παραπάνω. Κάποιοι ίσως να ξέρουν περισσότερα βεβαίως και άλλες λεπτομέρειες και να εκτιμούν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση από ό,τι εμείς. Να σε ευχαριστήσω, Ράνια. Καλή συνέχεια. Αργότερα άνοιξαν τα καταστήματά τους οι έμποροι σήμερα. Είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα της αγοράς στις 10 και ζητούν να τηρείται από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των πολυκαταστημάτων. Απορριθμισμένη όμως η αγορά με τις συνεχείς αλλαγές, με την αγοραστική κίνηση να μειώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Στις 10 το πρωί σήκωσαν ρολά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα. Από σήμερα πλέον 10 η ώρα το πρωί και επίσημα είναι το, έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, οπότε 10 η ώρα το πρωί. Κατά τα άλλα συνεχίζουμε
κανονικά το ωράριο, διεκεκομένο και λήξη πάντα τις 9 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο ήταν θεωρητικά σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου. Δεν το τηρούσαν όλοι όμως. Πλέον είναι υποχρεωτικό λόγω της πανδημίας. Από τις 11 Δεκάτου που έχει εκδοθεί το ΦΕΚ της πολιτικής προστασίας, το οποίο έβαζε την αγαία στο επίπεδο 3 της επικινδυνότητας, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το άνοιγμα των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου πρέπει να γίνεται στις 10. Σήμερα εφαρμόζεται αυτό μετά από κάποιες καταγγελίες οι οποίες έγιναν στο Αίγιο και στη Ζάκυνθο και μετά από αναφορά της Ομοσπονδίας μας και του κ. Βαγενάτου Προέδρου, αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί σιγά σιγά και στη δική μας περιοχή. Οι έμποροι ζητούν να εφαρμόζονται τα μέτρα από όλους. Η αγορά να ανοίγει στις 10, όχι μόνο οι μικρές επιχειρήσεις υποστηρίζουν, καταγγέλλοντας παράλληλα κάποια πολυκαταστήματα που άνοιξαν νωρίτερα. Σήμερα, αν και μετά τη δική μας παρότρινση, άνοιξαν κανονικά τα καταστήματά τους. Στην πόλη μας, εδώ πέρα, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Συγγνώμη, οι πολυεθνικές άνοιγαν 9, δηλαδή. Οι πολυεθνικές σήμερα άνοιξαν 9, κανονικά. Υπάρχουν και στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή τα καταστήματα των πολυεθνικών να ανοίξαν νωρίτερα μετά από τη δική μας παρότρινση που έγινε χθες μέσω δελτίου τύπου, το οποίο έλεγε ότι το καταστήμα του λιανικού εμπορίου πρέπει να ανοίξουν στις 10. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που ζητάμε είναι ίση μεταχείριση, ίση διαχείριση του προβλήματος και της κατάστασης ανεξαρτήτως της δυναμικότητας των καταστημάτων. Είτε αυτά βρίσκονται στο κέντρο, είτε αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται ακόμα. Τι είδους κυρώσεις αναφέρονται? Είναι κλείσιμο των καταστημάτων, είναι και αυτό παράβαση. Δεν ξέρω όμως τι το μέγεθος, το ύψος του. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την απορρίθμιση της αγοράς, όπως λένε οι έμποροι. Η κίνηση έχει μειωθεί στο ελάχιστο και δυστυχώς εκτιμούν πως τα χειρότερα έρχονται. Πάντως την Δευτέρα η αγορά θα πρέπει να ανοίξει στις 9 το πρωί. Και όχι στις 10, καθώς όπως είπαμε πέσαμε επίπεδο και είμαστε τώρα στο κίτρινο. Όμως αν πάμε στο κόκκινο επίπεδο θα είναι καταστροφή και μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Καλησπέρα σας κύριε Μαρλαφέκα. Καλησπέρα. Αν θέλετε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, θα προσπαθήσω. Πέσαμε ένα επίπεδο από το πορτοκαλί, πήγαμε στο κίτρινο. Μιλούσαμε όμως πριν με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Μπονάνο, και είπε ότι μπορεί πολύ εύκολα και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάμε πάλι στο πορτοκαλί ή και στο κόκκινο. Εσείς απευθύνετε έκκληση σήμερα ζητώντας από όλους να τηρούν τα μέτρα, γιατί λέτε ότι αν πάμε στο κόκκινο επίπεδο τότε θα είναι καταστροφή για την τοπική αγορά. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια σαν οικονομία, σαν τα οικονομία, να ξαναπάμε μέσα από το σημαίνει ότι δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε τέτοιες, να μείνουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα lockdown δεν ήταν το ίδιο, τουλάχιστον μέχρι τώρα με τα δεδομένα που ξέρουμε, δεν ήταν το ίδιο όπως το προηγούμενο lockdown. Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν τα ταμεία που υπήρχαν από το κράτος, τα κρατικά ταμεία για τις ενισχύσεις όταν υπήρχε το προηγούμενο lockdown. Ευελπιστούμε ότι η Ευρώπη θα βρει καινούργια ταμεία για κόμβι ώστε να μπορεί να ενισχύσει επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε μια κατάσταση. Άρα θα πρέπει όλοι να προειδοποιήσουμε τα μέτρα ώστε να μην μπούμε σε καμία περίπτωση στο κόκκινο, να μην βάλουμε στο κόκκινο την περιοχή μας. Όλο αυτό, οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε κύριε Μαρλαφέκα, ότι δεν αντέχουμε άλλο lockdown στην περιοχή. Πάρα πολλοί επαγγελματίες λένε ότι ένα lockdown θα είναι όχι μόνο καταστροφή, δεν θα τους επιτρέψει να συντηρήσουν και να ανοίξουν σε δεύτερη φάση τα καταστήματά τους. Εσείς όμως τι μηνύματα παίρνετε από την αγορά αυτή την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη την πανδημία
και έχουμε μπροστά μας και έναν δύσκολο χειμώνα. Κοιτάξτε, τι προγραμματικό να είναι, ότι είναι παγμένη αγορά, δεν ξέρουμε για την επόμενη εβδομάδα τα πάντα και το αύριο. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα, το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλες οι κατηγορίες, ο εμπορικός κόσμος και η εστίαση έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους και σκεψιμότητα στα καταστήματά τους. Και όλοι αναμένουμε τις εξελίξεις. Έτσι πρέπει αν τελειώσει η πανδημία, τους επόμενους μήνες θα είναι ευχής έργων, αλλιώς έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα να περάσουμε όλες τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα στήριξης μέχρι στιγμής σίγουρα έχουν βοηθήσει, ωστόσο κάποιες ομάδες, κάποιοι κλάδοι ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης, κύριε Μαρλαθέκα, όπως τα ξενοδοχεία, που εκεί πραγματικά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ουσία παρέμειναν κλειστές. Κοιτάξτε, όσα και τα χρήματα που χρειάζεται η αγορά για να μην ζητωμούν πάρα πολλά και δεν υπάρχουν. Αν ο καθένας κάνει ένα κομπιτεράκι, ένα νούμερο που πρέπει να χρειαστεί κάθε επιχείρηση, κάθε οικογένεια, θα δείτε εξωφρενικά νούμερα που βγαίνουν και δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι λοιπόν με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, πώς θα γίνει καλύτερη κατανομή των πόρων. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει πάει, πιστεύω, αρκετά καλά στην κατανομή. Οι πολιτικές επιχειρήσεις σαφώς έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως από την πλευρά μας το προσωπικό μου κυρίως πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι πρέπει ανταποδοτικά να επιστρέφουν στην τοπική παραγωγή και προτεμινή την προσωπική τομέα. Θα πρέπει να βοηθάνε και αυτοί, γιατί η οικονομία είναι μια σύμβαση. Ο τουριστικός κλάδος έχει πάρα πολύ μικρό πολλαπλασιαστή, 2,2 να φέρει η έκθεση του ΣΕΠΕ, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο πολλαπλασιαστής στην τοπική οικονομία. Μάλιστα. Βασικά, ο τουριστικός κλάδος αυτό που προσφέρει προς τους Έλληνες είναι οι θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικές. Όμως όταν η μεταποίηση είναι πάνω από 4 και το ρυθμός κλάδος 2,2, θα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι έχουν ευθύνη να τα προδώσουν στην Ελλάδα και στη χώρα μας κάτι παραπάνω από αυτό που προβλήνουμε τώρα. Όταν φανταστείτε ότι μόνο και μόνο που δεν είναι στους ρυθμός κλάδους, ισοσχελίζονται κατά το 8% εισαγωγές από τις εξαγωγές. Γιατί όταν το 80% είναι εισαγόμενα προϊόντα, δεν προσφέρουν κάτι στην οικονομία μας πέρα από τις θέσεις εργασίας. Σαφέστατο το μήνυμα που στέλνετε. Άρα δεν ζητάνε μόνο, να δίνουν κιόλας. Σαφέστατο το μήνυμα λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μαρλαθέκα. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Προβληματισμένοι συνεχίζουν να είναι οι καταστηματάρχες εστίασης την ώρα που παραμένει ο συγχωτισμός σε πλατείες και σκάλες και περιορίζονται βέβαια, όπως δηλώνουν, περιορίζονται τα έσοδα και τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία τους. Με μάσκα στο εστιατόριο, στην καφετέρια, στο μπαρ και όπου αλλού μπορεί να βρεθεί κάποιος να διασκεδάσει με τους φίλους ή την οικογένειά του. Όσο πάει σφίγγει ο κλειός για την εστίαση, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι λάθος. Όχι τα μέτρα αυτά όσο αφορά τη μάσκα. Ναι, θα πρέπει να κυκλοφορούμε πλέον σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους με μάσκα και λέμε τη λέξη κυκλοφορούμε. Όταν θα περπατάμε για να μπούμε στο μαγαζί θα πρέπει να φοράμε μάσκα και όταν θα μπούμε στο μαγαζί μέχρι να καθίσουμε στο τραπέζι μας και στη θέση μας όπου θα είμαστε με την παρέα μας ή με την οικογένειά μας θα βγάζουμε τη μάσκα. Η εστίαση για μια ακόμα φορά μπαίνει σε περιορισμούς για την καταπολέμηση του ιού την ώρα που συνεχίζεται ο συνωστισμός σε σκάλες και πλατείες, τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου. Ο κ. Σκοτοπούλης εξ αρχής είχε δηλώσει πως θα πρέπει να μένουν ανοιχτά τα μπαρ τουλάχιστον μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Προφανώς επειδή πηγαίνουμε για το χειμώνα και πλέον οι χώροι δεν είναι ανοιχτοί και είναι κλειστοί, εφαρμόζουν αυτό το μέτρο. Εγώ προσωπικά διαφωνώ ως προς το 12 η ώρα. Θεωρώ ότι η απαγόρευση του κόσμου
Μετά τις 12.30 θα ισχύσει μόνο για τους μεγάλους, όχι για τους μικρούς. Θα συνοσιστούν πάλι όπως την προηγούμενη φορά το Μάιο σε σπίτια. Θα δούμε φαινόμενα να είναι μέσα στα σπίτια 20 και 30 άτομα, φοιτητές ή νεολαίοι. Θα συγκεντρωθούν στα πανεπιστήμια και στους χώρους του πανεπιστημίου, σε αποθήκες, σε χώρους οι οποίοι θα βρουν ελεύθερους, σε πιλωτές πολυκατοικίες, σε διάφορα σημεία, διότι η νεολαία δεν πρόκειται να μαζευτεί. Τα πράγματα για την εστίαση γίνονται κάθε μέρα και πιο δυσίωνα, με πολλούς να επιλέγουν ακόμα και να μείνουν κλειστοί τον χειμώνα. Έτσι όπως μας πιέζουν, ακόμα και εγώ που είμαι ιδιοκτήτης πάρα πολλά χρόνια, βρίσκομαι σε πολύ κακή κατάσταση, σαφώς λιγότερο προσωπικό, λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερος ο τζίρος, λιγότερα τα έσοδα, λιγότερα η απόδοση που δίνουν στους φόρους, λιγότερο το μεροκάμα του εργαζόμενου, λιγότερα τα ασφάλιστρα. Όλο αυτό πηγαίνει σε μια κατάσταση ευθύνουσα, το οποίο δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Στο μεταξύ, οι επαγγελματίες προχωρούν σε απολυμάνσεις όσο πιο συχνά γίνεται για λόγους προστασίας των ιδίων, του προσωπικού αλλά και των πελατών τους, λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, τηρώντας τους υγειονομικούς κανονισμούς. Η διαδικασία, για να αλλάξουμε τώρα θέμα, η διαδικασία έγκρισης της υλοποίησης του έργου Πάτρα Πύργος στο πλαίσιο της παραχώρησης προχωράει ομαλά και μάλιστα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι πλήρως ενήμερη για τον σχεδιασμό του Υπουργείου. Αυτό τονίζουν κύκλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πάμε, Σωτήρη, μετά το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τα ερωτηματικά που θέτει η κυρία Φουρέιρα, έρχεται το Υπουργείο, εμφανίζεται καθησυχαστικό το Υπουργείο για την εξέλιξη του έργου. Ναι, να θυμίσουμε λίγο τα πράγματα πώς έχουν. Προημερών είχαμε την απάντηση της Επιτρόπου Ελίζας Φουρέιρα. Είναι αρμόδια για το κλάδο της συνοχής των μεταρρυθμίσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε απαντήσει λοιπόν αυτή η Επίτροπο σε ερώτηση των Δημήτρη Παπαδημούλη και Έλενα Σκουντουρά, των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για το κατά πόσο στην ουσία το τρόπος που προωθεί το έργο η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση για την Πατρών Πύργου, συμβαδίζει, είναι σύνομος με τους κανόνες περί ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα είχαν προκύψει αρκετά ερωτηματικά με βάση την απάντηση που είχε δώσει η κυρία Φουρέιρα. Στην ουσία η Επίτροπος ανέφερε ότι δεν υπήρχε επαρκής πληροφόρηση από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών για τον τρόπο που προωθείται ο διαγωνισμός του έργου και η παραχώρηση στην Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα να προκύπτουν, ανακύπτουν ζητήματα περί, όπως είπαμε, για το αν τηρούνται οι κανονισμοί περί ανταγωνισμού. Πάντως, η Επίτροπος είχε τονίσει ότι είμαστε εδώ, ελάτε να σας πληροφορήσουμε πώς θα πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία αυτή, για να μην προκύψουν προφανώς προβλήματα στην πορεία. Είχαμε χθες άμεση αντίδραση από το Υπουργείο Υποδομών, γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε θορυβήθηκαν οι παράγοντες του Υπουργείου για την απάντηση που δόθηκε από την Επίτροπο. Ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός, δίνονται διαβεβαιώσεις ότι όλα έχουν τηρηθεί κανονικά μέχρι στιγμής. Αναφέρεται ότι η διαδικασία της έγκρισης της υλοποίησης του έργου έχει γίνει στο πλαίσιο της παραχώρησης και προχωράει κανονικά και με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργείο και με βάση και με απόλυτο σεβασμό στο ενωσιακό κεκτημένο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ότι δεν έχει γίνει παραβίαση δηλαδή των όρων ανταγωνισμού. Το Υπουργείο, παράγοντες του Υπουργείου τονίζουν ότι εγκαίρως θα προχωρήσει η γνωστοποίηση της υλοποίησης του έργου στις αρμόδιες διευθύνσεις. Μέχρι στιγμής έχει δοθεί μία πρώτη έγκριση από την Διεύθυνση Ανάπτυξης, αλλά η διεύθυνση παραμένει να δοθεί και η έγκριση, η εγκριτική διαδικασία να γίνει και από την αρμόδια Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι μία διαφορετική διεύθυνση, είναι τρεις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται στην έγκριση του έργου και μέχρι στιγμής, από ό,τι λέει το Υπουργείο, έχει δοθεί το πράσινο φως από τη μία. Άρα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου. Μένουμε εκεί, κρατάμε τις διαβεβαιώσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Βέβαια, να πούμε ότι στο τέλος έφυγε, και αυτό έχει το νόημά του, πιστεύουμε, αφήνεται μία αιχμή προς τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκφράζεται ελπίδα μάλλον και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι προς την πλευρά της ομαλής υλοποίησης του έργου και να μην προβάλλουν εμπόδια. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι αφήνει ένα πολιτικό μήνυμα προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το θέμα πώς προωθείται το έργο μέχρι σήμερα. Μόνο που η κυρία
Φερέιρα έθεσε τα ερωτηματικά. Προφανώς. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μια ερώτηση και ζήτησαν την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τηρείται σε χαμηλούς τόνους η απάντηση που έχει δώσει το Υπουργείο. Δεν σηκώνονται οι τόνοι δηλαδή της πολιτικής αντιπαράθεσης και αυτό ίσως να δείχνει κάτι. Έτσι. Θα δούμε. Για να δούμε. Πάντως το Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό διαβεβαιώνει ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Για να δούμε. Πρέπει όλα αυτά όμως να συμβαδίζουν και με τις, την και με τα χρονοδιαγράμματα και με, τα, έτσι, με την υλοποίηση και τα χρονοδιαγράμματα. Δεν τη βλέπουμε να υπάρχει. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλή συνέχεια. Από σήμερα ξεκίνησαν να πληρώνονται τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γίνονται όμως αρκετές ανακοινώσεις για λάθη που υπάρχουν στην καταβολή των αναδρομικών. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα σας. Παρασκευή, μας ενημερώνεται σε σχέση με τα φορολογικά. Τι γίνεται λοιπόν με τα αναδρομικά? Υπάρχουν λάθη, κύριε Μπόκαρη, στα αναδρομικών? Όπως είπαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινήσαν από χτες το απόγευμα να μπαίνουν τα αναδρομικά των συνταξιούχων και κυρίως οι πρώτοι που τα πήραν τα αναδρομικά ήταν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, οι τραπεζοϊπάλληλοι και του ΟΤΕ. Υπάλληλοι, όπου το ΆΜΚΑ τους έλεγε σε μονό αριθμό 1, 3, 5, 7 και 9. Μαζί με λοιπόν με την κύρια σύνταξή τους μπήκε και τα αναδρομικά και παραλαμβάνω αναδρομικά για αυτούς που παίρνουν μεικτή σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ. Αυτοί ήταν στο λογαριασμό τους αναδρομικά και κατά μέσο όρο τα αναδρομικά που πήρανε ήταν 1.006 ευρώ ανά συνταξιούχο. Βέβαια υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις από τους στρατιωτικούς και τους δικαστικούς, τα ειδικά μισθολόγια όπως λέμε, όπου εκεί τα αναδρομικά ήταν πολύ περισσότερα και φτάσανε κοντά στα 11.000. Μάλιστα. Βέβαια αυτή η κατηγορία είναι μετριώτη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχουμε λάθη? Από ό,τι έχω δει δεν έχουμε λάθη. Και όπως ξέρουμε και όπως γνωρίζετε, έχει βγει και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας ότι τα αναδρομικά που παίρνουν για το 11μηνο οι συνταξιούχοι είναι τα σωστά. Και από τις καταστάσεις που έχω δει δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Έχουμε και κάποιο παράδειγμα να παρουσιάσουμε, κύριε Μπόκαρη? Οι συνταξιούχοι μπορούν να μπαίνουν μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και να βγάζουν το ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής σημειώσεων στο συντάξιο. Μάλιστα. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε τα αναδρομικά, ανάλυση των αναδρομικών που πήρε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Όπου το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι κάτι παραπάνω από τα 1.000 ευρώ. Όπως βλέπουμε και στην οθόνη. 1974. 1974, κοντά στα 2.000 ευρώ ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Ο οποίος είναι και υψηλόμισθος. Όπως καταλαβαίνουμε, παίρνει δηλαδή περίπου στα 1.400 ευρώ σύνταξη το μήνα. Με αποτέλεσμα να του βγουν αυτά τα αναδρομικά. Μάλιστα, να πάμε τώρα μετά τα αναδρομικά, όμως επίδομα θέρμανσης, κύριε Μπόκαρη. Τι αλλάζει φέτος? Φέτος δεν θα έχουμε τις τέσσερις ζώνες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το επίδομα θέρμανσης θα κυμανθεί από τα 80 μέχρι τα 780 ευρώ, όπως είπε η κυβέρνηση, σε σύγκριση με πέρσι που ήταν περίπου στα 350 ευρώ το ανώτατο ποσό. Φέτος στο επίδομα θέρμανσης μπαίνει και το φυσικό αέριο και τα πέλετ και η ξυλία για τα τζάκια. Βέβαια, τα πέλετ και η ξυλία δεν θα μετράνε στα αστικά κέντρα. Θα είναι για την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή κυρίως για τα χωριά. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις αυτές θα ανοίξει αρχές Δεκεμβρίου, όπου όπως ξέρουμε και από τα προηγούμενα χρόνια θα τα πάρουν σε δύο δόσεις αναλόγως σε πότε θα μπει το πετρέλαιο στα σπίτια. Βέβαια οι φορολογούμενοι μπορούν να βάζουν και αυτή τη στιγμή πετρέλαιο που είναι φτηνό, σε εισαγωγικά φτηνό, και όταν θα ανοίξει η εφαρμογή με το τιμολόγιο που θα τους δώσει που θα έχουν πάρει, που θα έχουν πάρει μέχρι την ημερομηνία που θα ανοίξει η εφαρμογή, μπορούν να το περάσουν και να πάρουν το επίδομα που τους αναλογεί. Μάλιστα. Και πολύ σύντομα για να κλείσουμε, κύριε Μπόκαρη, τι σημαίνει για την τσέπη των φορολογουμένων η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης?
Η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης θα φανεί κυρίως στους μεγαλόμισθους. Αυτοί που παίρνουν το βασικό μισθό δεν εμπληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης αρχίζει να φαίνεται από τα 800 ευρώ καθαρό μισθό και πάνω. Και όσο ανεβαίνει ο μισθός, τόσο λιγότεροι θα είναι οι φορολογούμενοι που βλέπουν να καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης. Βέβαια, η εισφορά αλληλεγγύης δεν καταργείται στο δημόσιο. Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μισθό από 800 ευρώ και άνω, αυτοί θα πληρώνουν κανονικά την εισφορά αλληλεγγύης. Από εκεί και πέρα, στον ιδιωτικό τομέα καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και ετησίως θα έχουμε ένα όφελος γύρω στα 100 με 150 ευρώ για αυτούς που παίρνουν μισθό από 800 έως 900 ευρώ. Να σε ευχαριστήσω κύριε Μπογδάνη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι η έκθεση ζωγραφικής της Αναστασίας Ντόντι που φιλοξενείται στο χώρο του Πολύεδρου. Μια έκθεση με τίτλο «Αποχρώσεις» απέσπασε πολύ θετικές κριτικές και προσέλκυσε το κοινό παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Τα ζωντανά χρώματα των έργων δημιουργούν συναισθήματα αισιοδοξίας απέναντι στον γκρίζο των ημερών που κυριαρχεί. Συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας σε μια δύσκολη εποχή ένιωσαν όσοι επισκέφθηκαν την έκθεση της Αναστασίας Ντόντι στο Πολύεδρο. Η έκθεση που ολοκληρώνεται το Σάββατο το μεσημέρι προκάλεσε το ενδιαφέρον των φίλων της τέχνης που εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τα ξεχωριστά αυτά έργα. Ισορροπημένες συνθέσεις, τοπία της φαντασίας αλλά και ποιητικοί τίτλοι σε κάθε έργο. Τελειώνει αυτός ο κύκλος πολύ θετικά πιστεύω για μένα και για όλους που με τίμησα με την παρουσία τους, γιατί νομίζω ότι πέρασα ένα μήνυμα χαράς αισιοδοξίας αυτές τις δύσκολες μέρες, πέφτουν και τα φύλλα, και πάμε για άλλα, αυτό. Αποχρώσεις. Αποχρώσεις, ναι, γιατί το χρώμα κυριαρχεί όταν ζωγραφίζεις. Και στη δουλειά μου είναι χαρακτηριστικό το χρώμα. Είναι ένα από τα κύρια, ας πούμε. Σε μια γκρίζα εποχή, το ναι, χρώμα το θέλεις. Μερικές πινελές έτσι όσο ανοίγουν τη διάθεση. Όλοι οι πίνακες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Η έμπνευση είναι από τη φύση αλλά και γενικότερα από τις εμπειρίες της δημιουργού. Όλοι οι πίνακες που εκτίθενται και άλλοι που δεν εκτίθενται εδώ έγιναν κατά την περίοδο του αποκλεισμού, της απαγόρευσης που είχαμε, της κυκλοφορίας από το Μάρτιο και μέχρι σχεδόν τον Ιούλιο είναι τα έργα αυτά, του 20, τα οποία τα είχα τη χαρά να τα ζήσω στην εξοχή, στο νησί της Κεφαλονιάς και η φύση να με εμπνεύσει και να βγει αυτό αποτέλεσμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις αρχές Οκτώβριο που ξεκίνησε η έκθεση και παρά τα περιοριστικά μέτρα η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκινητική. Είναι όμως και ο εξαιρετικός χώρος του κήπου του Πολύεδρου, όπως μας λέει, που προσελκύει τον κόσμο. Εδώ είναι ο ωραίος κήπος που μπορείς λίγο πιο ελεύθερα, ας πούμε, να υπάρξεις και να μην είσαι με τη μάσκα, αλλά όχι εγκλεισμένος. Και είναι ένα ωραίο κέντρο εδώ, ένα πέρασμα. Έχει μια ιστορία το Πολύεδρο και στις τέχνες γενικώς και στα γράμματα, οπότε έγιναν πολλές ευχάριστες συναντήσεις εδώ. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της ζωγράφου Ανθής Τομαρά, αγαπημένη φίλη της Αναστασίας, με την οποία μοιράζονταν το κοινό τους πάθος για τα εικαστικά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.